Όταν έγινε στο Μεντεράνιο και πήρατε το Όσκαρ τότε ξένης ταινίας, τα μυαλά σου πήραν αέρα? Λες τώρα θα γίνεις πουτάνας. Δεν με αφήσανε εδώ, όχι, γιατί δεν μου το επιτρέψαν εδώ. Δηλαδή. Δεν γίνεται, ήμουν το πλέον φθονερό πλάσμα. Δηλαδή τι εδώ γράφανε. Και πώς το χειρίστηκες? Πώς να το χειριστώ, μωρέ, Θοδωρή, τώρα. Εδώ δεν το ξεχνάγανε. Δηλαδή το θυμούνται 20 χρόνια μετά και το λένε και το αναφέρουν. Ποτέ εδώ κάναν τα Όσκαρ και δεν με καλούσαν να υπάρχω. Που είναι από τις λίγες Ελληνίδες που είχα φέρει μέσω μιας ιταλικής ταινίας. Πρώτον. Δεύτερον, γράφανε στο. Περίμενε στα Όσκαρ όταν πηγαίνει μια ταινία ως ξένη, μέχρι 4 άτομα δικαιούνται να πάνε. Τι σημασία έχει αυτό? Θέλω να πω ότι για να πάρουν το Όσκαρ, ποιοι είχαν πάει από την ταινία? Εγώ ήμουν η μόνη γυναίκα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας. Και πήγε ο σκηνοθέτης. Ο παραγωγός, η πρωταγωνίστρια, εμείς. Πήγε στα Όσκαρ. Φυσικά πήγε. Α, πήγε, ήσουν εκεί. Δεν κατάλαβα, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έζησες βραδιά Όσκαρ. Είσαι στους ελάχιστους Έλληνες που έζησες. Γι' αυτό σου λέω, φαντάσου ότι όχι μόνο αυτό. Το υποτιμήσανε αυτό, μου το είχε πει πάλι ο Νίκος. Γυρνώντας στην Ελλάδα, γράφανε έλα ρε, έχει μπάρμπα στην κορώνη. Δηλαδή, έλα τώρα. Τόσο φθονερός λαός σαν εμάς δεν υπάρχει, μάτια. Αλλά αυτό είναι αλήθεια. Τόσο τραγικά φθονερός. Και εγώ εδώ το μετανιώνω. Ένα άλλο τρίτο που βρήκα. Ο Βουτσινάς, έλεγε ο Άνδρας ο Βουτσινάς. Έλεγε στην Ελλάδα, αν είσαι λέει δυστυχισμένος, είναι η καλύτερη χώρα. Θα βρεις αμέσως τους ανθρώπους να σου κάνουν. Και να σε αγαπήσουν. Μην είσαι ευτυχισμένος, λέει την πούτσισες. Πόπο, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Ήτανε. Και εγώ ένα τρίτο που ανακάλυψα μέσα από την εκπομπή σας, ένα τρίτο κομμάτι που θα ήθελα να μετανιώνω είναι αυτό, ότι κανονικά έπρεπε να την είχα κάνει. Έπρεπε να είχα φύγει την εποχή της ομορφιάς μου αλλού. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Αυτή για η βραδιά τον Όσκαρ δεν προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων εκεί? Πώς, μωρέ, είχα τη Μίραμαξ, είχα όλη την Αμερική ήταν στα πόδια μας, αλλά εγώ ήμουν ακόμα παιδί της επαρχίας. Δηλαδή, όχι, δεν ψάχτηκες καθόλου να γνωρίσεις ανθρώπους να κάνεις. Δεν είχα αυτό το νου. Για, δεν είναι όπως είμαι τώρα στο μεγάλο μάμου. Είχες την έπαρση, νόμισες ότι εφόσον έγινε αυτό, του χρόνου θα πάνε ακόμα όχι, καλύτερα. Όχι, μάτια μου, τεράστια διαδρομή Γιάννενα, Αθήνα, Hollywood. Δεν μπορείς να το. Γιάννενα, Hollywood είναι τραγικό. Δηλαδή, ένα μαστοράκι το αντέχει. Οι άνθρωποι ζούσαν εκεί το αντέχει. Εγώ από πού και ως πού. Ένα κοριτσάκι που ξαφνικά βλέπω τον Warren Beatty να χορεύουμε μαζί. Ή ξαφνικά ζω όλο το όνειρό μου. Δεν γίνονται αυτά. Και μιλάμε τώρα στα. Πόσο ήμουνα. Πιτσιρίκα. Πόσο ήμουνα, ρε παιδί μου. Ήμουνα 28, 27. Κάτσε τώρα. Με τι νου όλο αυτό. Πολύ πρόχειρα στο λέω. Αν θέσουμε το ζήτημα μιας υποσχόμενης μεγάλης διεθνούς καριέρας, ξέρεις τι λείπει από το παζλ? Τι? Άλλη γιατί χώρα. Ναι, αλλά μόνο τότε θα είχα μείνει. Ήμουν ανόητη. Το ανένταχτο της ελευθερίας που έχεις, που δεν ήθελες ποτέ να είσαι κανενός αντρός. Και συστήματος λίγο. Και συστήματος δεν βοηθάει. Δηλαδή, αν κοιτάξεις τις μεγάλες καριέρες και μεγάλες γυναίκες που έχουν κάνει κάποια πράγματα, έχουν σταθεί ως. Να επαληθεύσουν, ας πούμε, το μύθο του Πυγμαλίωνα δίπλα σε έναν μεγάλο άντρα, ο οποίος. Κάρλο Πόντι, ας πούμε, ή διάφορα. Από τη στιγμή που δεν μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, και απορώ πως δεν βρέθηκε κάποιος να σου το πει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, αλλά το ασπάζομαι στο μισό του κομμάτι, στο 50%. Ναι, γιατί όλα 50 έζησες στη ζωή όπως ήθελες. Ένα είναι λίγες αυτό. Από την άλλη όμως έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι οι άνθρωποι είμαστε λίγο αντισυστημικοί, ειδικά σε μια χώρα όμως, φαντάζω τώρα, οι οποίοι το μέτριο το κάνουν πρώτο, το μέτριο κάνουν πρώτο, οτιδήποτε είναι δυνατό και αυθεντικό δεν το πλησιάζουν, το φοβούνται και όχι μόνο αυτό και το πολεμούν. Επιμένω ότι αν ήμουν σε άλλη χώρα, θα μπορούσα να είχα βρει περισσότερα πράγματα και περισσότερες ευκαιρίες. Είναι πιο πολύπλοκα. Είναι πιο πολύπλοκα. Υπάρχουν και άλλα αυθεντικά. Το καλό με μένα είναι η σχέση μου με το κοινό. Ας πούμε, ο Στέλιος τον άφησα να πλησιάσει στο. Άλλη δεν εποχή, μάτια μου, ήταν το 50. Δεν έχει σημασία. Θέλω να σου πω ότι έχει διαφορά. Και μην ξεχνάς, εδώ μιλάμε για γυναίκες. Απλώς καθενός η περίπτωση είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε με το κομμάτι των γυναικών που γράψαμε ιστορία με το κομμάτι του εξωτερικού, της μορφής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και έχει να κάνει και με την εποχή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Ιταλία θα κάνει τη λαμπρή καριέρα. Εδώ δεν με πλησιάζανε. Δεν τολμούσαν να μου προσφέρουν δουλειές. Κατάλαβε, γιατί είναι που είναι αυτό που είναι. Να αντέξουμε και στο άλλο, να τη βάλουμε και στα γιατί δικά μας. Γιατί όμως θα βγάζανε λεφτά από σένα, δεν θα βγάζανε. Φαντάζομαι ότι εγώ δεν έχω κάνει ποτέ περιοδία στη ζωή μου. Ποτέ. Δεν υπήρχε κανείς. Μα όχι, μα δεν δούλεψα ποτέ επαρκώς. Δεν έκανα ποτέ. Έκανα πάντα πράγματα ερασιτεχνικά. Και τώρα όμως θα κάνω. Εμένα το γραφτό μου σε αυτή τη χώρα να τα κάνω λίγο μεγάλη. Στην τηλεόραση δεν ραμήφθηκες καλά όταν έκανε σύριαλ? Ναι, τις δεκαετίες που έκανα τα σύριαλ. Έκανες κανένα κουμάντο τότε τα λεφτά σου? Όχι. Γιατί τότε ήταν η ζωή της δόξης. Ούτε σε χαιρετάω, ούτε σε φιλάω. Είσαι κούκλα εκεί. Ωραία. Είχες αναμπαίνει στα καλλιστεία, είπες? Ναι, έτσι ένιωσα. Έχεις πάει στα καλλιστεία? Ναι, πριν 10 χρόνια. Καλά ήτανε?
Θα το ξανά έκανες ποτέ? Ναι, θα το ξανά έκανα. Δηλαδή πήγε στα Καλλιστεία σαν συμμετέχουσα και μετά τα παρουσίαζε όλα στα Καλλιστεία. Άρα έχει κλείσει τον κύκλο σου. Τώρα δεν έχω τι άλλο να κάνω πια. Α, τελείωσε η ζωή σου στα Καλλιστεία. Τώρα πια μόνο σοβαρά πράγματα φαντάζομαι. Τι έκανες? Εξαρτάται, είναι όμως σοβαρά, δεν ξέρω. Υπάρχει μια παρατυπία στο σοβαρό. Σοβαρό και αστείο και κωμικό έχουν γίνει πια ένα, ξέρεις. Μα η κωμικότερη κωμωδία είναι η σοβαρή. Σαφώς. Και κανένα δράμα δεν έχει λίγη κωμωδία μέσα, δεν είναι δράμα. Πολύ σωστά. Τι έκανε στην Ιταλία, όπου πήγες έτσι ταξίδι για στραπή? Πήγα για δουλειά. Μετά από όλη την ιστορία πριν 2 χρόνια με το Μετεραναίο, προσπαθώ, κοίτα να δεις που ακόμα track, δηλαδή τόσες συνεντεύξεις, τόσα πράγματα και ακόμα κάθε φορά που μπαίνουμε έστω για μια συνέντευξη είναι το ίδιο πράγμα. Νιώθεις μια, ξέρεις, το στομάχι. Δεν μου λες, επειδή ακριβώς νιώθεις αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, γι' αυτό γίνεσαι και έτσι λιγάκι αμυντική. Όποτε παίζεις μπάλα σε τέτοιου είδους talk shows, είσαι αμυντική και είσαι και λιγάκι... Ναι, είμαι. Και επιθετική και αμυντική, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά θέλω να καταλάβεις κάτι και το λέω... Άμα βγάλω τα παπούτσια μου, θα νιώσεις πιο άνετα, βάλω τα παπούτσια στο καναπέ. Άλλωστε γνωριζόμαστε πολύ παλιά και αισθάνομαι άνετα μαζί σου. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι όταν βάλεσαι πολλές φορές, όταν έχουν συμβεί πράγματα και έχουν πάρει την προσωπική σου ζωή και την έχουν παραποιήσει και γενικά ασχολούνται με πράγματα. Δεν βάλεσαι, αγαπητοί. Όχι, εσύ... δεν λέω βάλεσαι, δεν είναι ότι, με ενοχλούν ή ότι έχουν κάνει πράγματα άσχημα. Αλλά κακά τα ψέματα, το είπες και μόνος σου πριν. Κάποια στιγμή είτε κάνεις κάτι, είτε δεν κάνεις τίποτα. Και ιδιαίτερα όταν δεν κάνεις τίποτα. Ασχολούνται μαζί σου και γίνονται πράγματα. Μα ξέρεις γιατί. Είχες τη μοναδική ευτυχία να γεννηθείς σεξ ηθηλικό. Δεν μπορείς να περάσεις απαρατήρητη. Μα δεν είμαι η μόνη όμως. Κάτσε. Είχες προχθές τόσο όμορφα κορίτσια. Και αν μη τι άλλο καλύτερα. Τουλάχιστον είσαι η μόνη που εισέπραξε τόσο πολύ δημοσιότητα από το συνδυασμό του ότι είναι νέα, όμορφη και σεξι. Και ότι βρέθηκε κατά τύχη σε μια ταινία που πήρε Όσκαρ. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να γλιτώσεις από το μάτι της δημοσιότητας, πάρε το φόβο και πάψε να το γκρινιάζεις. Δεν το θέλω. Ίσα λίμωνο, η δουλειά μου είναι και δεν με ενοχλεί αυτό. Εκατοντάδες εξώφυλλα έχεις κάνει. Όχι, εγώ απλώς σου εξηγώ γιατί αμυνόμαστε. Δηλαδή και τα προηγούμενα. Μην μου μιλάς για τους άλλους, μίλα μου για σένα. Εσύ γιατί αμυνόμαστε. Και για μένα, γενικότερα και για τους άλλους. Είχες ευγενικό τύπο απέναντί σου, σε βρήσαν οι εφημερίδες ποτέ? Όχι, δεν μπορεί να είναι τύπος ευγενικός καταρχάς. Δεν υπάρχει τύπος ευγενικός. Υπάρχει, να σου πω κάτι. Είμαστε σε ένα παιχνίδι που στο business δεν έχει καμία ευγένεια και το ξέρεις. Υπάρχει ευγενέστερος τύπος σε ορισμένα άτομα από ότι υπάρχει σε άλλα. Ναι, αυτό ναι. Υπάρχουν γυναίκες που οι εφημερίδες και τα περιοδικά τις έχουν καταξεσκίσει στην ηρωνία και στις ψιλοκακίες. Όχι, εγώ μπορώ να πω ότι σχετικά είχα μια πολύ καλή αντιμετώπιση. Όχι. Άρα λοιπόν δεν έχεις λόγο να φοβάσαι. Δεν παραπονούμε, Νίκο, δεν παραπονούμε. Αυτό που λέω είναι ότι κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια συνέντευξη ή έχουμε έναν άνθρωπο αρκετά έξυπνο όπως εσύ αυτή τη στιγμή απέναντί μου, νιώθεις ότι άλλος θέλει. Γιατί κακά τα ψέματα. Είμαστε εδώ για να πούμε πράγματα στον κόσμο. Όχι να ανοίξουμε την ψυχή μας, αλλά. Άλλοι θέλουν να δουν τι θα πει η Βάνα, τι θα πει ο Νίκος. Εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι απολογείσαι λιγάκι. Και λες τώρα τι θα πω, τι θα κρατήσω για μένα, τι θα δώσω στους άλλους. Κατάλαβες. Ξέρεις, δεν μπορείς να δίνεις όλα πια. Να μην κρατήσεις τίποτα για σένα. Όχι. Και να μην δώσεις τίποτα στους άλλους. Όχι, γιατί. Γίνεται. Βέβαια γίνεται. Θα σου εξηγήσω την τεχνική. Για να την ξέρεις. Να μάθω. Γι' αυτό είμαι εδώ. Φαντάζομαι τα χέρια σου. Πρώτη τεχνική είναι. Πιστεύουμε ότι ο παρουσιαστής δεν είναι αντίπαλος και είναι φίλος μας. Αυτό ναι, το νιώθω άλλωστε. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, οπότε γιατί να σφιγόμαστε. Όχι, έχουμε να κρύψουμε πολλά. Έχεις σκελετούς στον ντουλάπι σου. Πάρα πολλά. Τι? Σκελετούς στον ντουλάπι σου έχεις. Σκελετούς τι εννοείς? Κρύβεις σκελετούς στον ντουλάπι σου. Κρύβεις αμαρτίες του παρελθόντος που φοβάσαι. Βεβαίως, πολλές. Πάρα πολλές. Αυτό είναι που σε κάνει. Βεβαίως. Τότε θες να λέμε ψέματα, όχι. Όχι, θέλω να μου λες αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη ζωή που να μην έχει κάνει αμαρτίες, να μην έχει κάνει προσωπικά πράγματα που δεν θέλει να τα ξέρει ο άλλος. Και δει εμείς. Δηλαδή, όταν ανήκουμε σε αυτή τη δουλειά, όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το χώρο, δεν μπορείς όλη σου τη ζωή να την ξεδιπλώνεις και να γίνεται αντικείμενο μαθήσεως και σχολιασμού. Μερικές φορές Νίκο κουράζει και ενοχλεί. Δεν είναι παράπονο, ούτε γκρίνια. Τότε γιατί πας στα talk shows? Δύο λόγους. Καταρχάς, με ενδιαφέρει η ακροματικότητα. Είναι η δουλειά μου. Έτσι. Με ενδιαφέρει ο κόσμος να μας ακούει, να μας βλέπει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Για πόσο καιρό να του λέτε τα ίδια πράγματα, γιατί όλοι που πηγαίνετε και κάνετε. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Λέτε τα ίδια πράγματα. Όχι, αγάπη μου, εξαρτάται τι μας ρωτάνε. Όταν μας ρωτάνε πώς ξεκίνησες, τι πήγες να κάνεις. Πώς ξεκίνησες. Και τι θέλεις να πεις, θα πω τα ίδια πράγματα. Έτσι είναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έχουν αιμονές. Να σου πω τι διαπιστώνω βλέποντάς σε τηλεόραση. Έχεις μια αιμονή να λες στον κόσμο ότι δεν θες να σε βλέπουν για σας έξι. Γιατί ρε Βάνα. Ναι, την είχα, δεν την έχω. Γιατί ρε Βάνα, σκέφτεσαι να σε βλέπανε σε sexless, να μην σου ριχνόταν αρσενικό, να μην θέλει άνθρωπος να σε δει. Είναι ευλογία το να σε βλέπουν σε σεξ. Νίκο, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, αλλά όχι μόνο έτσι. Είναι κατάρα θεούμετα. Δεν σε βλέπανε μόνο έτσι. Μόνο έτσι, αγαπημένα, αγάπη μου, μόνο έτσι. Δηλαδή οι άντρες που σε πλησιάζουν, για να σε επιδείξουν ή για να σε ερωτευτούν. Και τα δύο. Τι από τα δύο πρώτο.
όπως πάντα πράγματα. Συνήθως ερωτεύεσαι και μετά θέλεις να. Όχι, στάσου. Πρωτάξτε, να το πω πάντα. Μισό λεπτό. Επειδή είσαι πάρα πολύ γρήγορος και θέλω έτσι κάπου ο ένας να μπορεί να αγγίξει τον άλλον, δεν μου αρέσει η έκφραση πηδήξουμε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Μα έτσι οι άντρες σκέφτονται. Ναι, επειδή είναι λίγο ανόητοι οι άντρες μερικά τέτοια, ας πούμε εμείς τουλάχιστον άλλες εκφράσεις. Πιο πολλοί άντρες θέλουν να κοιμούνται μαζί σου. Σε βλέπουν και θέλουν να τους ανήκεις. Έτσι να κοιμηθούν μαζί σου. Και πού είναι το λάθος στην ιστορία? Καθόλου, δεν είναι λάθος. Ξέρεις, καταντάει κουραστικό όταν γίνεται μόνο αυτό. Το Μεδιτεράνεο ήταν ευτυχής σύμπτωση που το έκανες και ήταν και η μεγάλη σου ευκαιρία. Γιατί αν δεν το έχεις κάνει, πιθανώς κανείς να μην έλεγε Ιβάνα Μπάρμπα είναι η νέα μας εθνική στάρ, το σεξ σύμβολο κλπ. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ήταν η διάκριση του Μεδιτεράνεου που κουβάλει σε όλο το τρένο της δημοσιότητας της δική σου. Όντως. Αλλά μετά από αυτό εξαφανίστηκες. Βρίσκεται στο καβούκι σου. Ναι. Μα είναι και έλεγε μονίμως φοβάμαι να κάνω κάτι για να μην κάνω τη λάθος επιλογή. Και χαίρομαι που το έκανα αυτό και θα σου εξηγήσω γιατί. Πιστεύω ότι η επιτυχία είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο πράγμα. Μετά από κάθε επιτυχία παθαίνεις μεγάλη καθίζηση. Η καθίζηση. Δεν είχες εσύ την επιτυχία, την είχε ταινία. Δεν έχει σημασία. Εγώ τη χρεώθηκα σε προσωπικό επίπεδο. Άλλο ήταν, άλλο το άλλο. Η επιτυχία ήταν. Δεν είναι 11. Τη χρεώθηκε ή την πιστώθηκε, ένα από τα δύο. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι. Η χρέωση είναι. Η χρέωση είναι θετική πίστοση. Την πιστώθηκες όμως. Τη χρεώθηκα. Την εισέπραξες. Τη χρεώθηκα. Κάτσε. Την εισπράττω τώρα. Ξέρεις πόσα κορίτσια θα θέλανε τέτοιου είδους εντός εισαγωγικών χρέωση. Μα και εγώ αισθάνομαι ευτυχής γι' αυτό, προς Θεού. Αλλά άλλο σου λέω ότι αυτή τη στιγμή κι εγώ είμαι στη θέση να μπορώ να την εισπράξω. Αν θες από κάθε άποψη. Όμως, όταν ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια κατάσταση τόσο έντονη από την επαρχία, από 10 χρόνια προσωπικής δουλειάς να κάνεις πράγματα, να μπορεί να σε μάθει το κοινό, και από τη μια μέρα στην άλλη έρχεται μια καλή νεράιδα, σου κάνει έτσι με το ραβδί και βρίσκεσαι στο Hollywood και είσαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχεις χάσει τα νερά σου και είναι ανθρώπινο. Κατάλαβες. Καβαλάς και λίγο το καλάμι. Όχι καθόλου. Μπορεί να το καβαλήσεις, ξέρεις πότε. Όταν υπάρχει μια αυλή γύρω σου, η οποία εγώ την είχα για ένα διάστημα. Αρχίζει. Άρα και για ένα διάστημα καβάλισες το καλάμι. Όχι. Λόγω αυλής. Όχι. Δεν το καβάλισα γιατί εγώ δεν είχα αυλή. Έκλεισα το καβούκι μου όπως είπες και εσύ, έκλεισα το παραθυράκι μου και είπα γεια. Και έμεινα μόνη μου. Και έτσι γλίτωσα από το καλάμι. Λιγάκι. Τι περίμενες μετά το Μεδιτεράνιο, περίμενες. Περίμενα ότι εδώ στη χώρα μου θα κάνω. Όλους τους Αμερικάνους σκηνοθέτες να έρθουν και να σου τα ακουμπήσουν. Όχι. Περίμενα ότι θα έρθω στη χώρα μου και θα κάνω πράγματα. Είχα μία σοβινιστική αντιμετώπιση. Έλεγα ότι η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα, θα γυρίσω, θα με χαρούν κτλ. Θα κάνω πράγματα εκεί. Και ήρθες και έκανες μια σκέτια ιδέα. Και έκανα μια ανοησία και έφαγα και ένα μεγάλο χαστούκι. Γιατί είδα ότι ο φθόνος στην Ελλάδα, η φιλοπρωτεία είναι αυτή που μας τρώει. Τι λάθη έχω κάνει. Αναγνώρισα, τα βγάλτε, τα βάλουμε στο τραπέζι. Καταρχάς, το πρώτο και μεγαλύτερο είναι ότι όταν είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία με το Μεδιτεράνεο, έθελε ότι φλούσα, όντως ανέμπειρη, και πίστευα ότι εδώ θα έχω μια αντιμετώπιση θετική και γεμάτη αγάπη από τον κόσμο. Από τους ανθρώπους της δουλειάς μου. Έσφαλα. Δεν φάνηκε αυτό με το να είναι ονειροπόλος. Όχι. Κέρδισα μέσα από αυτό το σφάλμα μου, γιατί έμαθα. Έμαθα και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ πιο μεσθωμένη. Ένα αυτό. Δεύτερο λάθος μου, αρκετά σημαντικό, αισθάνομαι ότι. Ήταν όλη αυτή η περίοδο της έντονης δημοσιότητας, όπου δεν προσπαθούσα να αποποιηθώ ότι είμαι αυτό που ο κόσμος θέλει να βλέπει. Όχι. Απλά έκανα έναν αγώνα και τον έκανα λίγο πολύ έντονα. Υπεραμεινόμουν. Σιγοντάρισες πολύ αυτό που ο κόσμος ήθελε να βλέπει. Δηλαδή, ο κόσμος ήθελε να σε βλέπει σαν σεξ σύμβολ. Εσύ δεν ήθελες. Παρ' όλα αυτά, κάνεις γυμνές φωτογραφίσεις, έπαιξες το σεξ σύμβολ παντού. Η παρουσία σου ίδια έβγαζε σεξ απειλή. Βέβαια. Έτσι. Ναι, το συγκοντάρισες, δεν το αρνήθηκες από την αρχή. Ποτέ, μα το είπα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, δεν είμαι σεξουαλική, δεν αποπνέω σεξ, δεν θέλω τίποτα, δεν μου τα ξαναπείτε. Όχι, είσαι και τώρα, ποτέ δεν είπα ότι δεν είμαι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να δει αυτό που θέλει. Είπα όμως ότι αυτό που θέλω είναι να δουν κάποια άλλα πράγματα πέρα από αυτό. Και αν μη τι άλλο, δεν παλεύω. Δεν αποποιήθηκα ποτέ τίποτα. Έκανα γυμνές φωτογραφίες, έκανα ερωτικές σκηνές. Η δουλειά μας έχει λογιών απαιτήσεων, έτσι. Και κακά τα ψέματα, για να ξεκινήσει ένα νέο κορίτσι, όπως τα κορίτσια που είχες πριν, για να κάνει πράγματα σε αυτή τη δουλειά, πρέπει να περάσει. Είτε είμαστε σε ένα χωριό που λέγεται Πετινίτσα, είτε είμαστε στο Hollywood, είναι ο νόμος της show business. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή το έχω μάθει. Έχω μάθει το παιχνίδι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι. Το έχεις μάθει. Ναι, το έχω μάθει. Καλά. Καλά. 100%. 85% ναι. Έχω και μυαλό, είναι το άγχος σου. Ο καθόλου. Ποιο άγχο, κάνει λάθο. Ναι, θέλω να πω. Το με ρώτησε αν πιστεύω ότι είμαι έξυπνη. Θεωρώ ότι είμαι. Ναι, θεωρώ ότι είμαι έξυπνη. Όμως δεν είμαι μόνη έξυπνη. Υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες που είναι έξυπνες. Και δεν έχω αιμονή να αποδείξω ότι είμαι έξυπνη. Ποιες είναι οι γυναίκες που δέχεσαι ότι είναι έξυπνες αυτή τη χώρα? Οι γυναίκες οι οποίες είναι αυτόνομες. Ονομαστικά. Ποιες είναι? Δεν μ' αρέσει να ονομάζω. Θα σου πω γιατί. Όχι γιατί θέλω να κάνω την καλή, ούτε γιατί θέλω να είμαι αρεστή.
Έτσι. Αλλά όχι, όχι. Είναι όχι. Δημόσιες θέσεις ανάπτυξης με διπλωματία. Όχι. Και πριν μου είπες κάτι, μου είπες ότι θα κάνουμε μια. Δεν ξέρω γιατί, ίσως θεωρείς ότι είμαι υπέρ των δημοσίων σχέσεων ή ότι κάνω πολύ έντονα δημόσιες σχέσεις. Θέλω να μου εξηγήσεις γιατί μου το είπες το προηγούμενο. Γιατί δεν βγαίνεις ποτέ να πεις τα πράγματα με το όνομά του. Μα το λέω. Φόβο, αυτή τη φόβο ότι κάποιος θα παρεξηγηθεί. Κάνεις λάθος. Δεν μ' αρέσει όμως, όπως πριν ρωτούσες έναν καλεσμένο σου. Δεν υπάρχει. Γιατί είπες βάλε 9, 10. Δεν είμαστε θεοί. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Όχι. Ούτε εγώ μπορώ να κρίνω αν η Ηλιάνα έκανε Ηλία, αν ο τάδε δημοσιογράφο. Δεν θεοποιείς τον εαυτό σου κρίνοντας. Είναι υποκειμενική σου κρίση είναι που δικαιούσε σαν άνθρωπο. Είναι υπερβολικό. Δεν θέλω να με κρίνουν, γι' αυτό δεν θέλω να του κρίνω. Α, κακό! Γιατί εσύ θα κρυθεί και θα σε κρίνουνε. Σαφώς. Όταν κάνει μια δουλειά, είσαι αντικείμενο κριτική. Εγώ βγαίνω κάθε βράδυ στη τηλεόραση. Ναι. Ξέρει πόσοι από του θεατέ μου μου ρίχνουν Χριστοπαναγίε. Το ξέρω. Μερικές φορές το έχω κάνει κι εγώ. Βεβαίως και πολύ καλά έχεις κάνει. Φαντάζομαι τον καιρό που έλεγα ξινά πράγματα για σένα. Είδες όμως ότι η ζωή, ειδικά στην Ελλάδα, κάνει πολύ μικρούς κύκλους και αποκλείεται να έχουμε εχθρούς, γιατί κάποια στιγμή πέφτουμε πάνω σε αυτό που θεωρούσαμε εχθρό μας και ξαναγινόμαστε φίλοι. Αλλά όποιος εκτίθεται δημόσια δεν μπορεί να αποφύγει την κριτική. Και ναι, δεν το εννοώ, ότι εσύ είσαι δημόσιο πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι μπορείς να κριτικάρεις. Κάνεις λάθος. Δεν εννοώ να αποφύγω την κριτική. Εννοώ ότι δεν μ' αρέσει να γίνεται κριτική όπως γίνεται. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι ο Νίκος Μαστοράκης θα του βάλω 9, 10 ή τον θεωρώ. Η άποψή μου είναι ότι ο Νίκος Μαστοράκης είναι αυτό που είναι. Είναι καλός στη δουλειά του ή κακός. Να είμαστε λίγο πιο, αν θέλεις, μαλακοί ή λίγο πιο, όχι υπερβολικοί με τις κρίσεις μας. Δεν είμαστε τέτοιος του λαού που αποφεύγει τις υπερβολές στο σύστημά του. Θέλω, επειδή πιστεύω ότι υπερβολές. Όχι, δεν έχω κανένα λόγο. Θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου καταρχάς. Εδώ δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου. Θα αλλάξω τους άλλους και δεν έχω χρόνο και διάθεση. Τι κουτσένεις τον εαυτό σου και θες να τον αλλάξεις. Πες μου τα πράγματα που θεωρείς κουτσά. Είμαι πάρα πολύ παρορμητική. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ξέρω ότι με βλέπει. Είμαι μπροστά από την κάμερα και ξέρω ότι με βλέπει το κοινό και θα πρέπει να με αρεστεί, δεν δίνω δεκάρα γι' αυτό. Αν με ενοχλεί σε κάτι, θα στην πω εκείνη τη στιγμή. Είναι κακό, γιατί χάνω. Και θα σου πω κάτι. Έχω βρεθεί με τον Μπερλουσκόν και με όλους αυτούς τους Ιταλούς στο Μεντεραναίο, στην Αμερική. Και κάποια στιγμή, επειδή κάθομαι στην τρίτη σειρά μαζί τους και λίγο πριν γίνει η απονομή, η γυναίκα ενός παραγωγού, η οποία ήταν 65 χρονών, δεν είχε θέση να καθίσει. Και εγώ με κάποια. Κάποιος μου είπε επαρχιώτικη αντιμετώπιση. Σηκώθηκα. Όλη την ημέρα φτιαχνόμουν, έβαζα τουαλέτες. Είχα πιει δύο μπλαντιμέρι να μπορώ να είμαι ήρεμη. Ξέρεις, τώρα μια βραδιά που ούτε στα όνειρά μου δεν την είχα δει. Και παρόλα αυτά, σηκώθηκα να της δώσω τη θέση μου για να καθίσει. Και εκείνη τη στιγμή με πιάνει ο τσεκικόρη, με τραβάει κάτω και με καθίζει έτσι λίγο έντονα. Αισθάνθηκα τόσο προσβεβλημένη, κάνω το χέρι μου έτσι και σηκώνομαι και φεύγω. Και λέω, ποιο κορίτσι θα έφευγε από την απονομή των Όσκαρ εκείνη τη στιγμή, από ένα πράγμα που γινόταν σκοτωμός, να βρουν τα εισιτήρια, να. Έχασα. Γιατί από τότε η παραγωγή των τσεκικόρη, που είναι όλη η δουλειά της Ιταλίας, δεν θέλει να με δει. Είσαι τρία χρόνια μόνη σου. Άνευ γκόμενο, άνευ αίσθημα, άνευ τίποτα. Δεν θέλω πάλι να πω τη λέξη γκόμενο, θεωρώ λίγο. Γιατί μπλεκόμαστε στις λέξεις. Γιατί δεν είναι ωραίες, Νίκο. Αυτή είναι ελληνική. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ ωραία. Ναι, αυτή δεν είναι ελληνική γλώσσα. Το να πεις γκόμενο και να πεις. Το γουστάρο είναι ωραία λέξη. Γουστάρο είναι πολύ ωραία λέξη. Γουστάρο, γιατί το γουστάρο. Γυναίκα, γιατί δεν λες γυναίκα. Ελληνική λέξη είναι ωραία. Η γυναίκα έχει άλλη έννοια ελληνικά με τον γκόμενο. Ποιο σου είπε τι. Η γκόμενα έχει σχέση μαζί μας. Όταν σου λέω άνευ γκόμενο, δεν εννοώ άνευ άντρα. Οποιοδήποτε άντρα, το κάμεραμαν, το σκηνοθέτη κλπ. Τον άντρα αυτό που έχει εσύ μαζί σου. Αυτό είναι γκόμενο. Ναι, και γυναίκα μπορεί να είναι όμως. Γυναίκα είναι το οτιδήποτε. Είναι, δηλαδή, μπορεί να είναι μια γυναίκα που είναι μαζί σου γιατί την αγαπά, μπορεί να είναι και μια γυναίκα που την έχει μόνο για το κρεβάτι. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιούμε πιο ωραίες λέξεις. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλες τις λέξεις που θέλουμε και που νιώθουμε. Ναι, κάνε μου χάρη. Εγώ να λέω αυτές τις λέξεις. Εσύ να λες ό,τι θέλεις. Αλλά μην μου λογοκρίνεις αυτά που λέω, γιατί δεν μου αρέσει να με λογοκρίνεις. Όχι, αλλά επίτρεψέ μου να μην σε ακολουθήσω. Όχι, δεν μου πεις. Μην πει τα πούμε μετά στο μικρόφωνο σου καταρχήν κάθε φορά που υπερασπίζεις αυτά που λες, γιατί εκεί χάνεται ο διάλογος. Δεν πειράζει, να χαθεί ο διάλογος και μετά μου πεις ότι σε λογόκρινα. Λοιπόν, μην με λογοκρίνεις, για να μην σε λογοκρίνω. Εγώ μπορώ να σου λέω ότι θέλω, εσύ να λες ότι θέλεις. Το λεξιλόγιο σου, δεν είσαι υποχρεωμένη να ακολουθήσεις καμία σχολή. Λοιπόν, είσαι άνευ. Ανεφέστημα. Άνευ λογοκρισία. Ναι. Ναι, λέει, αφού άλλο με ρώτησε. Είναι ανεφέστημα, απάντησέ μου, άνευ λογοκρισία. Δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία είναι λίγο δικά μου. Είναι πολύ δικά μου και δεν θέλω να τα λέω έτσι. Δηλαδή, να σου μιλήσω γιατί για κάτι τα δικά άλλο. Μου, γιατί είναι τα δικά μου πρέπει να τα λέμε, δηλαδή, αν τα δικά σου. Γιατί ποτέ δεν τα έχει πει τα δικά σου. Τα δικά σου ποτέ. Μα με έχει ρωτήσει κανεί τα δικά μου. Εγώ σε ρωτάω, είσαι λοιπόν μόνο στον τελευταίο καιρό ή όχι. Όχι. Έχει μια σχέση που σε γεμίζει ή μια σχέση επιφανειακή με ένα κορίτσι που θα την κάνει στάρ και. Έχω μια σχέση που με γεμίζει με ένα κορίτσι που δεν θα την κάνω στάρ. Και τώρα απάντησε μου, τρία χρόνια είσαι ανεφέστημα.
Όχι. Έχεις αίσθημα. Θα σου πω κάτι. Δεν έχω αυτό που θα ήθελα για να αισθάνομαι ευτυχισμένη. Πάντως όμως κάποια φορά που δεν έχεις αυτό το ιδανικό, συμβιβάζεσαι με κάτι λιγότερο ιδανικό γιατί έχεις την ανάγκη να σε μένα άντρα. Ναι, σαφώς. Λοιπόν, μα δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Ναι, αλλά άλλο συμβιβάζεσαι γιατί δεν μπορείς να μείνεις μόνος σου και άλλο συμβιβάζεσαι γιατί δεν έχεις άλλες επιλογές. Εγώ μ' αρέσει να είμαι μόνος μου. Και εμένα το ίδιο. Και όχι μοναχικός. Όσο αντέχουμε, έτσι. Γιατί δεν νομίζω ότι αντέχουμε και πολύ. Δηλαδή, όταν επιλέξουμε να είμαστε με παρέα ή με κοινωνική συντροφιά ή με γυναίκα ή με άντρα. Ελπίζω εγώ να επιλέγω γυναίκες και εσύ άντρες μόνο. Οπότε να μην συγκρουστούμε ποτέ στις επιλογές μας γιατί πιθανώς να μου φας την κόμενα. Εσύ τον άντρα θα λέω. Στάσου σώπα! Εγώ δεν είμαι σεξ σύμβολο, εσύ είσαι. Όταν επιλέξουμε το έχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν παραπονέθηκα ποτέ εγώ ότι ναι. Δεν το έχω, όπως δεν παραπονέθηκες ποτέ εσύ ότι δεν το έχεις. Σου φύγει άντρας ποτέ? Όχι. Εσύ ήσουν που έφευγες πρώτη. Το θεωρείς handicap ή πλεονέκτημα? Το θεωρώ handicap. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί. Στη σχέση πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία του δούνε και λαβίνει. Το ότι θα σου δώσω, θα μου δώσεις, θα πάρω. Όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι όμως δεν υπάρχει ισορροπία. Μοιραία κάποιος αγαπάει περισσότερο. Ναι, ακριβώς. Σαφώς. Και συνήθως αυτός ο αφημένος αγαπάει περισσότερο. Ξέρεις τι χαλάει στην ιστορία τη δική μας, των ανθρώπων που. Μισώ επίσης τη λέξη επωνύμων, αυτή τη γελία ταμπέλα που μας βάζουν ώρες-ώρες. Είναι ότι κάποια στιγμή δεν. Μπορούμε, επιλέγουμε. Είναι πολύ εύκολο για μας. Είναι πολύ εύκολη λύση να έχουμε όποιον θέλουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις. Γιατί, ξέρεις? Βεβαίως και ξέρω. Γιατί είμαστε κακομαθημένοι. Πολύ. Μέχρι Παναγίας. Πολύ. Είμαστε περισσότερο εγωιστές από τους άλλους. Και ξέρουμε ότι και έχουμε περισσότερες εναλλακτικές λύσεις από τους άλλους. Ναι. Υπάρχουν δύο ειδών σχέσεις για μένα. Οι σχέσεις ανάγκης. Και η σχέση επιλογής. Όταν ψάχνεις να βρεις μία γυναίκα 3 χρόνια και βρεις μία, ακόμα και αν δεν είναι ιδανική γυναίκα, κολλάς μαζί της και αυτή είναι σχέση ανάγκης. Δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ σχέση ανάγκης, τουλάχιστον. Μπορεί να έχεις κάνει ήδη και να μην το ξέρεις. Ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Σχέση ανάγκης επειδή δεν είσαι μόνη σου. Ναι, σχέση ανάγκης επειδή θα ήθελες να κοιμηθείς με κάποιον γιατί δεν θα μπορείς να μείνεις μόνη σου ερωτικά. Και αυτό είναι σχέση ανάγκης. Έτσι δεν είναι? Σεξ για χάρη του σεξ χωρίς να βλέπουμε τον άλλον. Και αυτό υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Απόλυτα νόμιμο. Δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι καταρχάς είμαι νέα γυναίκα και έχω την επιλογή να μπορώ να διαλέξω έναν άνθρωπο που θα μου αρέσει. Όμως το κακό με εμάς είναι ότι το σύστημα είναι λιγάκι περίεργο. Μας κάνει κακομαθημένους πάρα πολύ, μας κάνει λίγο παλιόπαιδα και έπειτα κάποια στιγμή λες τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο άλλος γιατί είμαι η Βάνα η οποία μπορεί να πω 5 βλακίες, όχι, μπορεί να κάνω κάτι χαζαμάρες ή γιατί είμαι η Βάνα η οποία θέλει ο άλλος να σε έχει λίγο. Στις γυναίκες δεν είναι το ίδιο. Κάνεις λάθος. Και πολλές φορές το έχω νιώσει. Από τη στιγμή που άρχισα να γίνω λίγο πιο διάσημη. Χωρίς να υπολογίζει ότι είσαι η Ιβάνα Μπάρμπα ή ότι είσαι η Ιβάνα Μπάρμπα. Όχι. Νομίζω ότι είναι μια συνισταμένη πραγμάτων. Κολακεύονται οι άντρες ή οι άγνωστοι να βγαίνουν μαζί σου. Περιμένουν να βγουν φωτογραφία στα περιοδικά για να σου πει. Εσένα σε διασκεδάζει αυτό? Όχι, με ενοχλεί. Γιατί? Μα είναι ανόητο δηλαδή. Μα είναι ανόητο. Είναι διασκεδαστικά, δεν είναι ενοχλητικά. Όχι, ίσως δεν έχω. Και δεν έχω καλή αίσθηση του χιούμορ, το δηλώνω. Είμαι ένας άνθρωπος λίγο. Τούβλο είσαι τελείως. Όχι, τι αίσθηση του χιούμορ. Δεν μπορεί να σε πειράξει κανείς, πειράζεσαι. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Μα δεν μπορώ να είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά θέλει να χαίρεται, να με βγάζει, να με έχει αγκαλιά και να βγάζει φλάστο. Το θεωρώ ανόητο. Με συγχωρείς. Μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει λίγο νιονιό, δεν μπορεί να βγει με μαλάκα. Με συγχωρείς.